Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Πέτκο Γλουφανή. Το θέμα μου έχει να κάνει με τον Ινδουισμό και τον νόμο 4301 του 2014 για τις θρησκευτικές νομικές προσωπικότητες. Το πρώτο μέρος της εισήγησής μου απαντά σε ορισμένα θέματα σχετικά με το θρήσκευμα του Ινδουισμού. Σύντομη θρησκευτική ιστορία. Τα παλαιότερα ίχνη του Ινδουισμού μπορούν να εντοπιστούν στον πολιτισμό της Κοιλάδας του Ινδού, ο οποίος άκμαζε από το 2500 έως το 1500 π.Χ. περίπου, κατά μήκος του Ινδού ποταμού, ο οποίος σήμερα ρέει στο σημερινό Πακιστάν. Τελικά όμως, ο πολιτισμός της Κοιλάδας του Ινδού κατέρευσε απότομα μεταξύ 1800 και 1700 π.Χ., ίσως λόγω καταστροφικών πλημμυρών ή ανεπαρκών βροχοπτώσεων. Το τι ακολούθησε στη συνέχεια αποτελεί ζήτημα αντιπαράθεσης. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι στη θέση του πολιτισμού της Κοιλάδας του Ινδού αναπτύχθηκε ο πολιτισμός των Αρίων, δηλαδή Ινδοευρωπαίων εισβολέων, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ο πολιτισμός των Αρίων άκμασε στο πλαίσιο του πολιτισμού της Κοιλάδας του Ινδού και δεν εισήχθη απ' έξω. Η γλώσσα των Αρίων ήταν η σανσκριτική. Χαρακτηριστικά κείμενα αποτελούν οι Βέδες, δηλαδή λειτουργικά κείμενα που χρησιμοποιούνται στις τελετουργίες και αποτελούν πηγή γνώσης. Κάτω από τους ιερείς των τελετουργιών, τους βραχμάνους δηλαδή, ήταν οι πολεμιστές, δηλαδή οι ξατρίγια, τους οποίους ακολουθούσαν οι ιδιώτες Βαϊσία. Αυτές οι τρεις ομάδες τάξης, Βάρνα, ήταν γνωστές ως διγενείς, γιατί τα άρενα μέλη τους υποβάλλονταν σε μίηση που τα καθιέρωνε ως πλήρη μέλη της κοινωνίας. Με τον καιρό, ο πολιτισμός των Αρίων εδραιώθηκε στην Βόρεια Ινδία. Κοντά στην επιτέλεση των βεδικών τελετουργιών, οι οποίες ήταν θυσιαστικές, άρχισε να αναπτύσσεται και στοχασμός σχετικά με τη σημασία και το σκοπό τους. Η επίτευξη πνευματικής γνώσης απέκτησε κεντρική σημασία, ενώ η αυτοπιθαρχία και οι μέθοδοι του ασκητισμού, που ήταν αναγκαία για την επίτευξή της, αναπτύχθηκαν στις Ινδουιστικές παραδόσεις της Γιόγκα και της άρνησης των εγκοσμίων. Με τον καιρό, οι βεδικές θυσίες γίνονταν όλο και πιο περιφερειακές, αφήνοντας χώρο για την ανάπτυξη μιας λατρείας βασισμένης στην αφοσίωση ή πουτζά. Το πουτζά αφορά στην τελετουργική έκφραση αγάπης ή αφοσίωσης, πάκτη, προς κάποια θεότητα, με την οποία ο πιστός δημιουργεί άμεση και έντονη σχέση. Μία από τις σημαντικές εξελίξεις αυτής της περίοδου συνιστά η σύνθεση του άσματος του κυρίου που περιέχεται στο έπος Μαχαμπαράτα. Στη συνέχεια, όταν γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα η Βρετανική εξουσία έφτασε στο απόγειό της στην περιοχή της Ινδίας, δηλαδή υπάρχει σε εξέλιξη η Βρετανική απεικιοκρατία, αναδύθηκαν μεταρρυθμιστικά κινήματα που επιζητούσαν την αποκατάσταση αυτού που αντιλαμβανόταν ως δόξα του αρχαίου Ινδουιστικού παρελθόντος. Ήταν εκείνη την περίοδο που ο Ινδουισμός προσδιορίστηκε με τους όρους που καταλαβαίνουμε σήμερα, δηλαδή μια παγκόσμια θρησκεία με διακριτή ταυτότητα. Σήμερα, το Ιντούτβα, δηλαδή η ιδεολογία των Ινδουιστών εθνικιστών, εκδηλώνεται ως μια οργανωμένη και επιθετική μορφή θρησκευτικής υπεροχής, οι οπαδοί της οποίας καλούν στην ίδρυση ενός Ινδουιστικού Ράτζ, δηλαδή κράτους, στο οποίο τα πολιτικά δικαιώματα, το έθνος και ο πολιτισμός θα καθορίζονται από τον Ινδουισμό. Τη δασκαλία. Στην Ινδουιστική φιλοσοφία, το σύμπαν δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Προέκυψε από το Βράχμαν και θα επιστρέψει εκεί για να επαναλάβει τον κύκλο του. Έτσι και η ζωή ακολουθείται από το θάνατο, ο οποίος δημιουργεί νέα ζωή και ούτω καθεξής. Αυτός ο κύκλος γέννησης και αναγέννησης ονομάζεται σαμσάρα. Το κάρμα, ως αρχή της αιτιότητας, συνδέει κάθε γεγονός στο πλαίσιο του σαμσάρα, έτσι ώστε τα τάδε γεγονότα ενός κύκλου να προκαλούν τα δίνα γεγονότα άλλων κύκλων. Δύο ακόμη βασικές ιδέες του Ινδουισμού είναι το ντάρμα, δηλαδή το ηθικό και μεταφυσικό θεμέλιο του σύμπαντος, και το μόξα, δηλαδή η έσχατη απελευθέρωση που αποτελεί τον σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης και που συνεπάγεται πλήρη ελευθερία από τον κύκλο του σαμσάρα, δηλαδή του κύκλου γέννησης και αναγέννησης. Πρακτικές. Οι Ινδουιστές μπορεί να είναι πολυθεϊστές ή μονιστές, δηλαδή να πιστεύουν ότι τα πάντα στην πραγματικότητα είναι μία και μοναδική οντότητα. Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει ένας θεός, Βράχμαν, που μπορεί να λατρευτεί υπό πολλές μορφές, δηλαδή ως αρσενική ή θηλυκή, βρέφος, φίλος, μητέρα ή εραστής, ως άμορφος ή έμορφος, ή και μέσω εικόνων και ομοιωμάτων, είτε ακόμη και με τη μορφή γκουρού. Οι δύο κορυφαίες θεότητες που λατρεύονται από τους Ινδουιστές είναι ο Σίβα και ο Βίσνου. Πολλοί Ινδουιστές, όπως προαναφέρθηκε, λατρεύουν τα ομοιώματα, δηλαδή τα μούρτι της θεότητας αυτής. Σήμερα οι Ινδουιστές αναφέρονται στις πεποιθήσεις και πρακτικές τους ως Σανατάνα Ντάρμα, δηλαδή αιώνια θρησκεία. Οι τρεις δρόμοι προς την πνευματική ολοκλήρωση είναι η Τζνάνα, δηλαδή γνώση, έλαμψη, σοφία, το Κάρμα, δηλαδή δράση, και το Μπάκτι, δηλαδή η εκστατική αφοσίωση. Έτσι,
Το Τζνάνα Γιόγκα, ο δρόμος της Σοφίας, απελευθερώνει από το κάρμα και τις αναγεννήσεις, δηλαδή από τα γυρατιά και το θάνατο. Το Κάρμα Γιόγκα, ο δρόμος της εργασίας, επιτρέπει στον μέσο άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται, να δώσει πνευματικό νόημα στην καθημερινή του ζωή. Το Μπάκτι Γιόγκα, δηλαδή ο δρόμος της αγαπητικής αφοσίωσης, συνίσταται σε έντονη προσωπική σχέση μεταξύ θεότητας και πιστού. Ο Ινδουισμός προτείνει στους ανθρώπους 4 στόχους. Το Άρθα, δηλαδή ο εγκόσμιος πλούτος, που αποτελεί θεμητό στόχο εφόσον επιδιώχθη χωρίς επιθυμία και πλεονεξία. Το Κάμα, δηλαδή απόλαυση, που αποτελεί επίσης θεμητό στοιχείο όταν συμφωνεί με τον Ντάρμα. Το Ντάρμα, δηλαδή αρετή και ηθικότητα. Και το Μόξα, δηλαδή πνευματική απελευθέρωση και απόλυτη ινδουιστική αναζήτηση. Το Πουτζά αποτελεί μια τελετουργία του τύπου της θρησκευτικότητας και αφοσίωσης, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του ναού με την παρουσία ιερέων δραχμάνων ή ως ιδιωτική λατρεία στο σπίτι. Απευθύνεται σε οποιαδήποτε από τις θεότητες του Ινδουιστικού Πανθέου και συνοδεύεται με ψαλμωδίες σανσκριτικών, μάντρα και ήχους από κουδουνάκια και κοχύλια. Ιερά κείμενα. Γενικά οι Ινδουιστές διαιρούν τις γραφές τους σε δύο κατηγορίες. Αυτές που έχουν παραδοθεί μέσω ακοής ή αποκάλυψης, τα σρούτι, και εκείνες που είναι αντικείμενο μνήμης, τα σμρίτι. Ο Ινδουιστικός κανόνας ονομάζεται Βέδα. Οι Βέδες περιλαμβάνουν 4 βασικούς τύπους. Οι Βεδικές Σαμχίτες που αποτελούν την παλαιότερη γνωστή θρησκευτική γραμματεία του Ινδουισμού, οι Βραχμάνες που ορίζουν τις λεπτομέρειες των τελετουργικών, οι Αρανιάκες που προσφέρουν αναλύσεις και ερμηνείες του τελετουργικού της φωτιάς και σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο τελετουργικό και στο σύμπαν, και οι Ουπανισάδες που είναι υπομνήματα και επεξεργασίες των ιδεών που συναντώνται στις Βραχμάνες και τις Βεδικές Σαμχίτες. Παράλληλα, η μελέτη των 2 επών του Ινδουισμού, του Ραμαγιάννα και του Μαχαμπαράτα, θεωρείται ιερό καθήκον και εξαιρετικά ωφέλιμη πράξη όσον αφορά την πρόοδο του ατόμου προς την απελευθέρωση, δηλαδή το μόξα. Και τα 2 έπη έχουν κοινά γνωρίσματα, δηλαδή ένας δίκαιος πρίγκιπας αποκλείεται από τη βασιλεία και εξορίζεται, ακολουθεί μάχη ανάμεσα σε δυνάμεις του καλού και του κακού, έρχεται η επέμβαση του Θεού για λογαριασμό του καλού και τέλος το καλό επικρατεί ενάντι του κακού. Εσωτερικό θρησκευτικό δίκαιο. Οι νόμοι του Μανού, ενός μυθικού συγγραφέα που έζησε περί τα 200 π.Χ., είναι ένα έργο που δείχνει τις απαρχές της νομικής παράδοσης στην Ινδία και εστιάζει κυρίως σε θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Η συγκεκριμένη πρώιμη σανσκριτική λογοτεχνία αντικαταστάθηκε σταδιακά στην περίοδο της Βρετανικής Αποικιοκρατίας με ένα είδος αγγλοϊνδικής νομοθεσίας, η οποία διατήρησε όμως τις ήδη υπάρχουσες νομικές ρυθμίσεις σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο, δηλαδή το γάμο, τον γάμο ανηλίκων, την πολυγαμία, το διαζύγιο και τη διατροφή, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του Ινδικού δικαίου αντικαταστάθηκαν με τη Βρετανική νομοθεσία. Επίσης, ο Ινδουιστικός Κώδικας της Ανεξαρτησίας διατηρήθηκε σε ισχύ και δεν επηρεάστηκε από τις Βρετανικές καινοτομίες. Η τοπική νομική παράδοση, πάντως, μπορούμε να πούμε ότι υπερίσχυε των ιερών κειμένων ακόμη και στην εποχή της κλασικής Ινδικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τους νόμους του Μανού, υπάρχουν 4 πηγές του Ντάρμα. Οι Βέδες, η παράδοση όπως εκτίθεται σε πραγματείες όπως τις Φαρμασάστρας, το εφημικό δίκαιο που δημιουργείται από τις τοπικές ή περιφερειακές κοινότητες και η προσωπική προτίμηση. Οργάνωση διοίκηση. Πολλές κοινωνιολογικές μελέτες έχουν γίνει προκειμένου να αναλυθεί το σύστημα των καστών που υπάρχουν στον Ινδουισμό και που απέχει πολύ από την έννοια της ταξικής διαστρωμάτωσης με τη μορφή που έλαβε στο δυτικό κόσμο. Κάστα σημαίνει χρώμα και η ρίζα της ονομασίας βρίσκεται στην πρόσμιξη των βόρειων ανοιχτόχρωμων πληθυσμών με τις νότιες σκουρόχρωμες φυλές. Οι κάστες είναι 4, αυστηρά διαχωρισμένες και με κανένα περιθώριο μεταπίδησης από τη μια στην άλλη. Η πρώτη είναι η Βραχμάνη, ιερείς δηλαδή που βρίσκονται στην κορυφή. Η δεύτερη είναι η Ξατρίγιας, δηλαδή οι πολεμιστές. Η τρίτη είναι η Βαϊσίας, δηλαδή οι έμποροι. Και η τέταρτη είναι η Σούντρας, δηλαδή οι δουλοπάρικοι. Στο περιθώριο των καστών βρίσκονται οι ανέγκυχτοι, δηλαδή η πιο μυαρή πληθυσμιακή ομάδα που ζει σε κοινωνικό αποκλεισμό. Θρησκευτικοί ηγέτες. Η αιώνια θρησκεία ή αλλιώς Σανατάνα Ντάρμα δεν έχει ιδρυθεί ούτε υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο σωτήρας. Ο πιστός μπορεί να έχει ένα προσωπικό θεό ή να πιστεύει στην ιδέα ενός νόμου που διέπει τον κόσμο. Θρησκευτική λειτουργή. Η ιερορχή του Ινδουισμού είναι οι Βραχμάνες. Η ιερότητά τους θεωρείται απαραβίαστη και βρίσκονται στην πρώτη κάστα στην κορυφή των καστών, δηλαδή αποτελούν ευγενείς που κατέχουν κληρονομικά πνευματική υπεροχή. Θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν ένα ιδεώδες πρότυπο ιερατικής καθαρότητας και κοινωνικής υπόλοιψης. Χώροι λατρείας.
κατά την Ινδουιστική κοσμοθεωρία, το ιερό είναι πανταχού παρόν και εντοπίζεται όχι μόνο σε ναούς ή θρησκευτικά ομοιώματα, αλλά εμφανίζεται εξίσου και στη φύση, σε πέτρες, θάμνους, βουνά ή ποτάμια. Από καιρό σε καιρό, το ιερό φανερώνει τον εαυτό του με τη μορφή κάποιου μυστηριώδους βράχου ή πηγής και η τοποθεσία όπου σημειώνεται μια τέτοια φανέρωση είναι τόπος λατρείας. Προσκυνητές σειραίουν σε τέτοιου είδους τοποθεσίες και παράλληλα αναπτύσσονται και μυθολογικές αφηγήσεις σχετικά με τη θαυματουργή φύση του τόπου της ιεραποδημίας. Ιδιαίτερη σημασία στην Ινδουιστική κοσμοθεωρία είναι τα ιερά ποτάμια, καθώς και οι διάφορες ιερές πόλεις που βρίσκονται κατά μήκος αυτών. Τέλος, το ιερό φανερώνει τον εαυτό του και μέσω ζωντανών πλασμάτων όπως αγελάδα, πίθηκος ή το φίδι. Σε αυτό το σημείο προχωρώ στο δεύτερο τμήμα της εισήγησής μου που αφορά διάγραμμα καταστατικού οργανισμού του Ινδουισμού σύμφωνα με τον νόμο 4301 του 2014. Λαμβάνοντας υπόψη τους νόμους του Μανού, τον Ινδουιστικό Κώδικα Ανεξαρτησίας, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με την ίδρυση νομικού προσώπου και τον νόμο 4301 του 2014, ιδρύεται θρησκευτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Ινδουιστική Κοινότητα Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο. Η έδρα του παραπάνω νομικού προσώπου θα βρίσκεται στο οικοδόμημα Β2 επί οικοπαίδου 120 τετραγωνικών μέτρων ευρισκόμενου επί της οδού Θεμιστοκλέου Σοφούλη 15 στην περιοχή Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά την εσωτερική οργανωτική δομή του παραπάνω θρησκευτικού νομικού προσώπου, διευκρινίζεται ότι στην κορυφή της οργάνωσης και διοίκησης του παραπάνω βρίσκεται ο Βραχμάνος με το όνομα Νάρεν Πατέλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος τόσο για τη διεκπαιρέωση των λατρευτικών λειτουργιών του παραπάνω νομικού προσώπου, όσο και για την ορθή τήρηση των όρων οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας του παραπάνω θρησκευτικού νομικού προσώπου. Όργανο διοίκησης του παραπάνω θρησκευτικού νομικού προσώπου ορίζεται ο παραπάνω Βραχμάνος, ο οποίος είναι υπεύθυνος, όπως προαναφέρθηκε, για τους κανόνες εύρυθμης λειτουργίας του θρησκευτικού νομικού προσώπου, ενδεικτικά δε. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων εν γέννη σχετικά με το νομικό πρόσωπο, για τη διαχείριση των χρημάτων του νομικού προσώπου, τη συντήρηση του κτηρίου διοίκησης του νομικού προσώπου κλπ. Ο παραπάνω βραχμάνος του νομικού προσώπου, αλλά και ο εκάστοτε βραχμάνος κάθε φορά, σε περίπτωση και οποιοδήποτε λόγο πάυσης του τελευταίου, εκλέγεται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των 3/4 του πληθυσμού των πιστών του θρησκευτικού νομικού προσώπου, μετά από πρόσκλησή τους σε ορισμένη ημεροχρονολογία και με θέμα ακριβώς την παραπάνω εκλογή νέου βραχμάνου. Θρησκευτικός λειτουργός του παραπάνω θρησκευτικού νομικού προσώπου ορίζεται ο βραχμάνος. Η επιλογή του εκάστοτε βραχμάνου σε περίπτωση για οποιοδήποτε λόγο πάυσης του προηγούμενου βραχμάνου ανήκει στην πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των πιστών του παραπάνω θρησκευτικού νομικού προσώπου και πραγματοποιείται με τη διαδικασία εκλογής του όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο άρθρο. Ο εκάστοτε βραχμάνος του θρησκευτικού νομικού προσώπου είναι αυτός ο οποίος αντιπροσωπεύει το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο δικαστικά και εξωδικαστικά. Μέλος του παραπάνω θρησκευτικού νομικού προσώπου μπορεί να είναι κάθε πιστός της θρησκείας του Ινδουισμού, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και οικογενειακής οικονομικής κατάστασης. Εγγράφεται δε στο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο μόνο μετά από απευθυντά δήλωσή του στο βραχμάνο. Λόγια αποβολής του μέλους από το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο μπορεί να αποτελέσει κάθε πράξη ή ενέργεια που πράττει το εκάστοτε μέλος κατά, εις βάρος, παράνομα και υπαίτια του παραπάνω θρησκευτικού νομικού προσώπου, με περαιτέρω στόχο την προσβολή της εύρυθμης λειτουργίας του ή την προσβολή της φήμης του. Δικαιώματα των μελών του θρησκευτικού νομικού προσώπου αποτελούν ενδεικτικά η συμμετοχή τους σε θρησκευτικές λατρευτικές τελετές και η συμμετοχή τους εν γέννη στην γραπτή και προφορική φιλοσοφία του Ινδουισμού, η εκλογή του βραχμάνου κλπ. Υποχρεώσεις των μελών αποτελούν ενδεικτικά η συμμετοχή τους σε εισφορές για τη συντήρηση του ιερού του νομικού προσώπου, η παρουσία τους εντός του ιερού εφόσον το διοικήσει ο βραχμάνος κλπ. Το ανώτατο όργανο του θρησκευτικού νομικού προσώπου, δηλαδή ο βραχμάνος, καλείται να αποφασίσει για θέματα λατρείας, οργάνωσης και λειτουργίας του νομικού προσώπου μια φορά μηνιαίως, αποφασίσει δε, εκδίδοντας απόφαση ευθυμερών, την οποία οφείλει εντός 2 ημερών να κοινοποιήσει γνωστοποιήσει έγγραφα στα μέλη του νομικού προσώπου, τυχοκολώντας την στο ιερό ναό. Οι οικονομικοί πόροι του παραπάνω θρησκευτικού νομικού προσώπου προέρχονται από τις εισφορές των μελών πιστών ή από δάνεια που δύναται να λάβει από ημεδαπά τραπεζικά ιδρύματα είτε από εράνους που πραγματοποιούνται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο κανονισμός ή παρόν καταστατικό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά από απόφαση του βραχμάνου σε περίπτωση που αυτός το κρίνει αναγκαίο και για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα έγγραφα με απόφαση πρόσκλησή του τα υπόλοιπα μέλη του θρησκευτικού νομικού προσώπου, τυχοκολώντας την στο ιερό ναό.
Το πανό θρησκευτικό νομικό πρόσωπο διαλύεται σε περίπτωση που τα μέλη του παραμείνουν λιγότερα από 300 ή σε περίπτωση που τα αποφασίσει ο βραχμάνος και για σπουδαίο λόγο ή ταυτεπάγγελτα εφόσον το παραπάνω νομικό πρόσωπο πράττει παράνομα και επιδιώκει σκοπούς που προσβάλλουν την εσωτερική δημόσια τάξη. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Δίνω τη θέση μου στην κυρία Αλεξανδρίδου Σοφία, η οποία θα μιλήσει για τον κομφουκισμό.